Θέλετε να βγάλουμε ένα νέο. Ορίστε, παρακαλώ. Να το πω. Γιατί μάθετε, εγώ διαφωνώ με πολλά άλλα στραβά. Εγώ δεν μ' αρέσουν τα στραβά. Πάμε να αλλάξουμε τις αντικειμενικές αξίες, σωστά. Ναι. Με χίλια ζόρια να τις αλλάξουμε. Θα διαφωνήσω κάθετα, το λέω και δημόσια τώρα για να το ξέρουν όλοι, μην φέρουν στη Βουλή σε φτωχογειτονιές που είναι άνεργοι 80% να μου πάνε την αντικειμενική αξία επί δύο. Άρα να αυξηθεί ο έμφυα. Μην τολμήσουμε, το λέω. Το λέω και αστεία. Μην τολμήσουμε. Μάλιστα. Μην τολμήσουν σε φτωχογειτονιά στην Ελλάδα και στην Αττική, ξαναλέω, με 78% ανεργία η φτωχογειτονιά, που μπορεί να έχει 400-500 ευρώ αυτή τη στιγμή αντικειμενική αξία το τετραγωνικό και να το πάνε 800. Μην τολμήσουμε. Δεν θα το ψηφίσετε. Δεν υπάρχει αυτό. Μην τολμήσουν να το φέρουν. Μην το σκεφτούν καν. Όταν μοιράζει τον ίδιο έμφυα τα 2600-2700 και αλλάζει πάλι, κάνει υπολογισμού, δεν θα πα αυτόν που δεν έχει να φάει να το αφήσει τον έμφυα. Να του πει τώρα εντάξει, δεν μπορεί να είναι 400 αντικειμενικό. Αυτό όμως για να το λέτε. Ένα λεπτό να το είναι πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό για να. Δεν είπα ότι θα γίνεται αναπτυχτή η οικονομία. Μισό λεπτό. Αυτό για να το λέτε όμως, θα έχετε πληροφορίες ότι ενδέχεται να συζητηθεί και να το φέρουν. Έχω πληροφορίες και γι' αυτό το λέω. Ότι σε φτωχογειτονιές που έχουν χαμηλό έμφυα και χαμηλή τιμή τετραγωνικού μέτρου αντικειμενική, θα πάνε να τη διπλασιάσουν. Εκεί θα γίνει σκοτωμός. Το βάζω εισαγωγικά πολιτικός. Μην τολμήσει κανένα από το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει τέτοιε βάρου επάνω σε ανθρώπου ανήμπορου αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμένε. Υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή ευχαριστώ. Λοιπόν.